Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα 5 Δευτέρου του 2024 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Αλλά πριν πάμε στα κρυπτο νέα μα, καταρχά καλή εβδομάδα σε όλου σα. Και κατά δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νικόλα Ανδρέου, ο οποίο έγινε μέλο στα κρυπτο και στηρίζει μηνιαία το κανάλι. Να πούμε ότι ο κύριο Νικόλα μπήκε στην κατηγορία Μεγάπτερη Φάλαινα. Πέρα από αυτόν, ο κύριο Greek Research Channel έγινε και αυτό μέλο στα κρυπτο Και όπω καταλάβατε, ήδη στηρίζει μηνιαία το κανάλι με τον κύριο Research να έχει μπει στην κατηγορία Φάλαινα. Και εννοείται ότι τα κρυπτο νέα των Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπω τα Κρυπτονέα θέλουν να ευχαριστήσουν πάρα πολύ και τον κύριο Χρήστο Κάνα, αν δεν έχω σκοτώσει το όνομα του ανθρώπου, ελπίζω πω όχι, ο οποίο έγινε και αυτό μέλο στα Κρυπτονέα και στηρίζει μηνιά το κανάλι. Και τα Κρυπτονέα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω στου τρει κυρίου ότι επειδή είδα σήμερα το πρωί ότι έγιναν μέλη στα Κρυπτονέα, θα λάβουν κατά τη διάρκεια τη ημέρα προσωπικό μήνυμα με τα στοιχεία τα οποία υπόσχομαι σε συγκεκριμένε κατηγορίε που θα τα βρουν στην καρτέλα κοινότητα. Και πέρα από τι ανακοινώσει μα, θα πάμε και στι ειδήσει μα και θα πάμε για αρχή στον κύριο Ναγί. Μπουκέλε, ο οποίο έγινε για δεύτερη φορά πρόεδρο του Ελ Σαβαδόρο. Ο άνθρωπο, ο οποίο ήταν ο πρώτο πρόεδρο από όλε τι χώρε του κόσμου μα, ο οποίο είπε ναι στο Bitcoin και του έκανε νόμιμο χρήμα στη χώρα του. Ο οποίο, να πούμε, βγήκε και με τεράστια διαφορά νικητή, όπω μα λέει ο κύριο Μάκη. Και όπω μπορείτε να δείτε, βγήκε με 87% των ψήφων στο Ελ Σαβαδόρο. Σε αυτό το σημείο να πω ότι ο κύριο Μάκη είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πλέον ζει στο Ελ με τα Bitcoin του και αν τα πράγματα πάνε καλά στη ζωή του εκεί πέρα, μου έχει υποσχεθεί θα βγει στα κρυπτονέα να μα διηγηθεί όλο το φοβερό του ταξίδι. Τα χαιρετισματά μου στο Μάκη και εμεί θα πάμε και στον κύριο Crypto Capitalist για να σα πω ένα tweet που έγραψε το οποίο ίσω επηρεάζει την κρυπτοαγορά. Λοιπόν, να πω στο το σημείο ότι στι 11 Μαρτίου του 2024 λύγει το Bank Term Funding Program. Το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά ήταν ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο με υποθήκη τα ομόλογα των τραπεζών. Τα οποία ομόλογα βρισκόντουσαν σε unrealized loss. Δηλαδή ήταν στα κόκκινα, απλά δεν τα είχαν πουλήσει ακόμα, αλλιώ κατέραν. Λοιπόν, σε λιγότερο από δύο μήνε οι τράπεζε που χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να γυρίσουν τα χρήματα που πήρανε και να πάρουν τα ομόλογά του, τα οποία βρίσκονται σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν τότε να πούμε σε αυτό το σημείο και οι τράπεζε εξακολουθούν να μην έχουν και χρήματα. Οπότε ποιε είναι οι λύσει που μα παρουσιάζει ο κύριο Κρυπτο Κάπιταλιστ. Η πρώτη λύση, όπω λέει και ο ίδιο, δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί παρότι είναι η καλύτερη λύση που θα μπορούσαμε να είχαμε. Οπότε οι λύσει που μα μένουν είναι ότι θα δημιουργηθεί ένα δεύτερο πρόγραμμα το οποίο θα κάνει τα ίδια πράγματα ακριβώ ή η Fed θα ξεκινήσει να εκτυπώνει χρήματα. Και όπω Λέει ο κύριο Capitalist και συμφωνώ μαζί του, θα γίνει κάτι μεταξύ του 2 και του 3. Δηλαδή, και θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα ώστε οι τράπεζε να μην χρειαστεί να πουλήσουν τα ομόλογα του τα οποία είναι στα κόκκινα, παρόλα αυτά θα χρειαστούν και ρευστότητα. Οπότε, ίσω η Fed λειτουργήσει λίγο τον εκτυπωτή. Παρ' όλα αυτά, αυτό θα επηρεάσει την τιμή του bitcoin βραχυπρόθεσμα. Ενώ μακροχρόνια η τιμή του bitcoin θα φτάσει πάνω από 100.000 δολάρια στον κύκλο που μα έρχεται τουλάχιστον. Και εμεί μετά από τον κύριο Κρυπτοκάπιταλιστ θα πάμε σε δεδομένα από την Binance τα οποία βγήκαν στο dark web. Και αυτό που σα είπα δεν είναι σίγουρο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να πούμε ότι υπάρχει ένα forum στο Dark Web, αυτό το σκοτεινό διαδίκτυο, το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει λογαριασμού από χρήστε τη Binance και έχει ουσιαστικά τα τηλέφωνα του, ονόματα, διευθύνσει και τα σχετικά. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε αν είναι γνήσιο και αν είναι γνήσιο, θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στο ανταλλακτήριο. Πράγμα που δεν είναι πρώτη φορά που παθαίνει η Binance και το έχει ξαναπάθει και το 2019, παρακαλώ. Αλλά δεν είναι μόνο η Binance, όλα τα ανταλλακτήρια είτε το ξέρουν είτε όχι, τα δεδομένα των χρηστών του έχουν ψηλοπαραβιαστεί. Και να θυμίσω για άλλη μια φορά πάλι την περίπτωση του κύριου. Το Capitalist, ο οποίο αυτερινίζεται το άνθρωπο σήμερα, ο οποίο του είχε έρθει αυτό εδώ πέρα το έγγραφο, το οποίο του έλεγε ότι βρήκαν κάποια Bitcoin που είχε χαμένα από εδώ και από εκεί, και αυτό το έγγραφο είχε και το όνομά του, και το επιθετό του, το τηλέφωνο, τη διεύθυνσή του, που είναι δεδομένα που τα είχε δώσει σε κάποιο ανταλλακτήριο κατά πάσα πιθανότητα, διότι από εκεί κλάπηκαν. Αλλά αυτέ είναι και οι υποθέσει των κρυπτονομέων, δεν ξέρουμε από πού οι κλιματίε βρήκαν τα δεδομένα του. Εμεί μετά από την Binance θα πάμε και σε αυτό εδώ πέρα το νόμισμα, το οποίο το TVL του έχει γκρεμιστεί on λίγο και αναφέρομαι στο Libra Finance. Το οποίο το TVL του από εκεί που καθόταν στα 254 εκατομμύρια έπεσε απότομα στα 75 εκατομμύρια δολάρια. Για ποιο λόγο, διότι σύμφωνα με το Spot On Chain, μια εταιρεία ανάλυση blockchain, λέει ότι οι ανώνυμες διευθύνσει που κρατούσαν σημαντικέ ποσότητε από το LBR ξεκίνησαν να πουλάνε. Και ήταν και αυτέ που όπω καταλάβατε είχαν κλειδωμένα τα χρήματά του μέσα στο πρωτόκολλο. Και εφόσον ξεκίνησαν να πουλάνε και το TVL του έπεσε και η τιμή του διακριτικού του ξεκίνησε να κρατάει κυλάει όπω βλέπετε από το μηνιαίο μα διάγραμμα και το EUSD που είναι το stable coin του συγκεκριμένου DeFi έχει ήδη αποσυνδεθεί στα 0,89 λεπτά. Οπότε γι' αυτό το λόγο τη ακρίπτο νέα σα λέμε ότι πρέπει να επιλέγετε νομίσματα τα οποία τα νομίσματα να μην τα κρατάνε λίγε διευθύνσει διότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Και αυτό δεν είναι μία περίπτωση που έτυχε. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν καθημερινά στην κρυπτοαγορά. Απλά δεν είναι αυτό που λέμε high profile project. Είναι μικρά project που δεν τα ξέρει ούτε η μητέρα του. Ενώ αυτό ήταν αρκετά μεγάλο ώστε να ασχοληθεί κάποιο δημοσιογράφο. Ο και εμεί μετά από τα DeFi μα, θα πάμε και στο τελευταίο τη ημέρα μα που αφορά τη Yuga Labs. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σα πω ότι τον Απρίλιο του 2022 η Yuga Labs είχε μηνύσει τον Ryder Rips και τον Jeremy Kahan, αν δεν ω τα ονόματα των ανθρώπων, και του μήνυσε για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, διότι αυτοί είχαν δημιουργήσει μια συλλογή των βαριαστημένων πηθήκων χωρί κάποια άδεια από τη Yuga Labs. Γι' αυτό το λόγο η Yuga Labs του είχε μηνύσει τότε, το δικαστήριο έβγαλε μια απόφαση ότι η Yuga Labs έχει δίκιο και πρέπει αυτοί οι δύο να δώσουν 9 εκατομμύρια δολάρια. Στη YouGalabs. Αυτοί κάναν μια ανταγωγή στη YouGalabs, την οποία απέρριψε το δικαστήριο. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, αυτή η υπόθεση για τη YouGalabs έχει λήξει με νικηφόρο αποτέλεσμα για την συλλογή των βαριαστημένων επιθήκων. Και εμεί θα πάμε και στην κρυπτοαγορά, η οποία είναι σταθερότατη με το Bitcoin. Εστέκεται σε 42.696 δολάρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε και είμαστε βασικά σταθεροί. Και αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα, 5 Δευτέρα του 2024. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση από την επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ γραφείτε στο κανάλι. Αυτά αλλάξει και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν. Το τέλος του επεισόδου, να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.